Για μια παραγωγή που καμία σχέση δεν θα έχει με αυτή τη περσινή χρονιά, ετοιμάζονται οι παραγωγοί ελαιολάδου, που μιλούν για μείωση που δεν φτάνει καν στο μισό, αφού από του 130.000 τόνου δεν αποκλείεται εισοδιά φέτο, με τα βίας να φτάσει τους 30.000 τόνου στην Κρήτη. Το νησί πάραξε πέρυσι 130.000 τόνου ελαιόλαδο και φέτο δεν θα παρέξει ούτε 30.000 τόνου. Δυστυχώ είναι μια πολύ, πολύ, πολύ κακή χρονιά και τη τονίζω τη λέξη πολύ, είναι πολύ κακή χρονιά για το ελαιόλαδο. Αυτή τη στιγμή τα επίπεδα παραγωγής στο ε, κριτικό ελαιόνα είναι μέτρια προς χαμηλά σε πολλές, πολλές περιπτώσεις. Άρα έχουμε μία άμεσο βεντέμα που λέμε, σε πολλές περιοχές έχουμε και πολύ χαμηλή παραγωγή. Με την τιμή ωστόσο του ελαιολάδου που έχει πάρει μια φρενήρη πορεία ανόδου, φτάνοντας μέχρι και τα 14 ευρώ το λίτρο στο ράφι και τιμή παραγωγού που μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 9 ευρώ, Φαίνεται ότι συνολικά η μείωση της παραγωγής, όχι μόνο στην Κρήτη ή την Ελλάδα, αλλά και την Ισπανία και την Ιταλία, σταθεροποιεί αυτή την άνοδο με τιμές για τους παραγωγούς που θα είναι μεγάλες και έτσι θα απορροφήσουν μέρος από τις απώλειες λόγω μικρής οδειάς. Το λάδι έχει εξαιρετικές τιμές σήμερα, είναι 8,5 ευρώ, 9 ευρώ στον παραγωγό, δεν υπάρχει. Καθόλου παραγωγή στην Κρήτη. Πάντως με τι τιμέ αναλύτρω στην πώληση να θυμίζουν αγορά χρυσού, αγωνία διατυπώνεται για το κατά πόσο καταναλωτέ, ακόμη και στην Κρήτη που δεν έχουν τη δική του καλλιέργεια, θα μπορέσουν να προμηθεύονται το ελαιόλαδό του. Φοβόμαστε ότι στην Κρήτη δεν θα μπορούν να μαγειρέψουν το λάδι, γιατί το λάδι σήμερα στον καταναλωτή είναι απλησίαστο με 15 ευρώ το λίτρο και δυστυχώ δεν θα έχουν και λάδι να παράξουν για το σπίτι του. Εκτό πάντω από την ποσότητα, ζητούμενο προκειμένου οι τιμέ να παραμείνουν υψηλά, είναι η ποιότητα που συνδέεται άμεσα με την προστασία από το δάκο, με του επιστήμονε να εξηγούν ότι αποτελεί κομβική σημασία ζητούμενο η προστασία και από του ίδιου του παραγωγού, ειδικά σε μια περίοδο που αναμένεται να ξεκινήσουν τα πρωτοβρόμενα που ευνοούν την ανάπτυξη του δάκου στα ελαιόδεντρα. Οι πρώτε βροχέ και η δροσιά θα ευνοήσει την ανάπτυξη του δάκου. Οπότε αυτό που έχει σημασία, οι υπηρεσίε που όντω το κάνουν και η παραγωγή να είναι σε επαγρύπνηση. Βλέπουμε χιλιάδε μπαγίδε από ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω του Υπουργείου Γεωργία να τα υιοθετούν οι παραγωγοί και να κάνουν από μόνοι του δολοματικά μέσω των παγιδών. Η στόχευση για παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου, πάντω, είναι μια πρακτική που δείχνει ότι τα τελευταία χρόνια σχετίζεται με το μεγαλύτερο μέρο των καλλιεργητών, οδηγώντα τη χώρα ανεξάρτητα από τι ποσότητε στην παραγωγή σε μια πορεία εξαγωγή. Και εμπορικών συμφωνιών με ευνοϊκέ συνθήκε, που αποτελεί όπω επισημάνθηκε το βασικό ζητούμενο, στη βάση όμω ένα μέρο από την υπεραξία του προϊόντο να το καρπώνονται αυτοί που καλλιεργούν και όχι μόνο όσοι συνδέονται με την πορεία του ελαιολάδου μετά τον παραγωγό και μέχρι το ράφι. Θα είναι επένδυση. Ε, αυτό που έχουμε να με την ποιότητα. Δηλαδή, όταν παράξουμε ένα ποιοτικό προϊόν, ανεξαρτήτως ποσότητας, θα μπορέσουμε να εισπράξουμε την υπεραξία ε, για το προϊόν μας. Αν προσέξουμε πέντε πράγματα, όπως είναι οι πλαστικοποιητές, όπως είναι η ώρα συγκομιδής, να μην γίνεται θερμές μέρες και τα λοιπά, να μαζεύουμε στην ώρα μας τον καρπό, τον όριμο καρπό, να έχουμε σωστά αντιμετωπίσει το έντομο που λέγεται δάκος που είναι το μεγάλο πρόβλημα τότε θα έχουμε ένα έξτρα ποιοτικό ελαιόλαδο που αυτό το ποιοτικό ελαιόλαδο φυσικά θα μας αποδώσει περισσότερα αποτελέσματα οικονομικά.